στην ισοπεδωτική κριτική που ασκεί το ΑΚΕΛ όσον αφορά την οικονομία, εμείς επιλέγουμε να απαντήσουμε με γεγονότα. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον κυπριακό λαό τις περιστάσεις της βαθιάς οικονομικής κρίσης που περάσαμε, αλλά και τις θυσίες όλων για να επαναφέρουμε τη χώρα σε βιώσιμη τροχιά. Σήμερα πλέον η κυπριακή οικονομία καταγράφει ικανοποιητική πρόοδο, με το ρυθμό ανάπτυξης να παραμένει ισχυρός γύρω στο 4%. Η ανεργία που είχε κορυφωθεί το 2014 στο 16-17% καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια αυξάνεται, αντιστρέφοντας την τάση των προηγούμενων ετών. Ο στόχος της επίτευξης συνθηκών πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2020 είναι απόλυτα εφικτός και υπάρχουν μάλιστα τομείς της οικονομίας στους οποίους ήδη καταγράφεται έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το διαθέσιμο εισόδημα, η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις συνεχίζουν να καταγράφουν σταδιακή αύξηση. Καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια επίσης εξαιρετικές επιδόσεις στους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, αισθητά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και είναι αυτές ακριβώς οι επιδόσεις που επιφέρουν τα θετικά σχόλια διεθνώς για την οικονομία μας. Οι πολύ καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών της διακυβέρνησης Αναστασιάδη μας επέτρεψαν να ανακόψουμε τη διολίσθηση που προηγήθηκε και να καλύψουμε και με το παραπάνω το χαμένο έδαφος. Μάλιστα, τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργούμε με πλεονασματικό προϋπολογισμό. Όσον αφορά την κοινωνική ανισότητα, η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε όντως επιδείνωση κατά τα χρόνια της ύφεσης, αλλά έκτοτε υπάρχει σαφής βελτίωση. Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2012 ανερχόταν στο 27,1%, ενώ το 2017 μειώθηκε στο 25,2%, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 23,5%. Σε σχέση με το 2012, καταγράφεται βελτίωση και στους δείκτες κατανομής εισοδήματος που είναι πλέον καλύτεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Θα πρέπει να μείνουμε όμως μακριά από εκείνες τις πολιτικές που μας είχαν οδηγήσει στην ύφεση και στον οικονομικό εκτροχιασμό και να διατηρήσουμε εκείνες τις πολιτικές που τα τελευταία χρόνια μας επέτρεψαν να ξαναβάλουμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων και παθογενειών στην οικονομία, στο κράτος, στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη όμως η αναβάθμιση της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα θωρακίζει την οικονομία μας και διανοίγει νέες προοπτικές. Φτάνει να παραμείνουμε σταθεροί και αξιόπιστοι, να έχουμε εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας και να αντιστεκόμαστε με σθένος στον λαϊκισμό.